Αρχικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας καλωσορίζουμε, γιατί είναι η πρώτη τέτοια μεγάλη εκδήλωση μετά από πάρα πολλά χρόνια. To share political power in order to empower ourselves. Οι πολίτες ζητούν αλλαγές, χωρίς όμως να πιέζουν και να διεκδικούν για αυτές τις αλλαγές. Είμαστε κατά 80% στα μεταναστευτικά κέντρα, 60% σε δύο μετροπολιτικές περιοχές, σε λιγότερο από 3% της συνολικής επιφάνειας. All this is done with the support of the people and involving the people. Πρώτο flagship εργαλείο ήταν ο λεγόμενος πασάλο καρφωτήρας. Είναι ένα βαρύδιο με ένα σωλήνα και δύο χερούλια. Ένα κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά. Ας σκεφτούμε τι ρόλο έχουν τα ορυκτά καύσιμα σε εμπόλεμες σειράξεις. Με καταφέρει αρκετά πράγματα ως χώρα στο θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων τα τελευταία 3 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η ενεργειακή φτώχεια αυξάνεται, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αυξάνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. There is a need to take the energy sector out of the profit model and put it into the public sector. Και το πιο βασικό εργαλείο είναι η ενημέρωση του κόσμου. Ως γυναίκες, ως θηλυκότητες, βιώνουμε πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια στους δημόσιους χώρους της πόλης, ειδικά τη νύχτα. Δεν είναι όλα τα θέματα για bottom-up. Άμεσα γίνεται κατανοητός ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος που μπορούν να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες οι μετανάστες πρόσφυγες. Δεν έχουμε συμπεριληπτικές κοινωνίες γιατί δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο. Να ξαναβρεθούμε και να ξαναβρισκόμαστε σύντομα, πιο συχνά.